Τέσσερις και σήμερα θέλω να σου πω, έτσι. Ναι. Μετά πρέπει να βρει το εκλογικό σου βιβλιάριο, το ξεσκονίσει και θα πάμε να ψηφίσουμε. Λοιπόν, Αδριάννα Ζαρακέλη, να την καλημερίσουμε, να δούμε εκείνη πώς είδε χθες την. Γεια σου, Αδριάννα. Τέσσερις και σήμερα, παιδιά. Τέσσερις και σήμερα, ναι. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Μετράμε αντίστροφα, λες και είναι. Α, τελειώνουμε. Ναι. Λοιπόν. Πες τα, Νίκο, πες τα, να τελειώνουμε. Έμα. Τώρα, Αδριάννα. Να μπούμε σε ρυθμούς καλοκαιριού, σε mood τέτοιο. Ξέρεις, λίγο να ηρεμήσουμε κι εμείς. Έτσι. Χθες ο κύριος Κασελάκης, μετά από πολύ συζήτηση όλο αυτό το διάστημα, παρουσίασε την περιουσιακή του κατάσταση. Όχι ποθενέσχες. Όχι ποθενέσχες, έτσι. Δεν ξέρουμε από πού, ξέρουμε πόσα και τι έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι το οποίο προκάλεσε ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τώρα εγώ θα το δω από την αρχή και θα το συνδέσω και με την, και με εμάς, που έχουμε την υποχρέωση ως δημοσιογράφοι για να καταθέτουμε ποθενέσχες. Ναι. Μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Κασελάκης αποφάσισε να παρουσιάσει το ποθενέσχες του έτσι όπως αποφάσισε να το παρουσιάσει. Και το λέω αυτό γιατί η κατάθεση ποθενέσχες, η υποχρέωση από τον νόμο για την κατάθεση ποθενέσχες δεν έχει να κάνει με την αδιαμεσολάβητη επικοινωνία την οποία επικαλείται τον τελευταίο καιρό ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης δεν θα κρυθεί από τον κόσμο για το ποθενέσχες. Δεν θα κρυθεί από τους παριστάμενους στην κομματική συγκέντρωση. Α, σας το παρουσίασα το ποθενέσχες μου. Εντάξει, πώς το βλέπετε, καλά είναι τα πράγματα, προχωράμε. Για το ποθενέσχες, όλοι όσοι έχουμε υποχρέωση υποβολής ποθενέσχες, κρινόμαστε γι' αυτό από το αρμόδιο δικαστήριο, από τον Αεροπάγο στην προκειμένου. Mm-hmm. Το ποθενέσχες δεν μπορεί να είναι ένα κομμάτι επικοινωνίας. Αδιαμεσολάβητη σημεία. Δεν μπορεί να είναι ένα κομμάτι επικοινωνίας που έχει να κάνει με το γεγονός ότι εγώ σας παρουσιάζω τα δικά μου στοιχεία, να μας πει τώρα και ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή ο πολιτικός μου αντίπαλος, τα δικά του περιουσιακά στοιχεία. 20 χρόνια κάνει. Τα ποθενέσχες δεν κρίνονται σύμφωνα με το τι κάνουν οι δίπλα μας ή το τι κάνουν οι απέναντί μας. Δηλαδή δεν είναι αδίκημα ότι, ναι, εντάξει, εγώ έκανα αδίκημα, ναι, αλλά η Ντόρα και ο Νίκος κάνανε μεγαλύτερο αδίκημα, οπότε εγώ είμαι αθώα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ποθενέσχες τα τελευταία 20 χρόνια, αν δεν κάνω, 22 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Άρα έχουμε την εικόνα το πώς έχει μεταβληθεί η περιουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από βουλευτής ακόμα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και 3 χρόνια υπόχρεο πριν. Ναι. Και το πού τα βρήκανε να δικαιολογήσουν, ναι, και το πού τα βρήκανε. Το λέγαμε και την πρώτη φορά που συζητούσαμε το θέμα του ποθενέσχες του κ. Κασελάκη. Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ ένα νέο εκλεγμένο πρόεδρο και δεν υπάρχει ένας σύμβουλος που να του πει: Πρόεδρε, ξέρετε κάτι, πλέον έχετε, αφού μπήκατε στην πολιτική, βγήκατε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., έχετε την υποχρέωση να κάνετε αυτά, αυτά, αυτά και αυτά, σύμφωνα με τον νόμο που η ίδια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει. Δεν γίνεται να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος να το συμβουλεύσει για το τι γίνεται στο θέμα της συμμετοχής των offshore στην περίπτωση της εκλογής του. Δηλαδή, όταν έθεσε πλέον υποψηφιότητα για την Προεδρία. Αδριάννα, υπάρχει κόσμος που νομίζω πρέπει να το έχει πει. Ο διευθυντής του γραφείου του είναι δικηγόρος ο ίδιος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το πώς ισχύουν οι νόμοι. Είναι ένας νόμος του ΣΥΡΙΖΑ αυτός. 16. Βέβαια. Είναι ένας νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη τώρα, μην γελιόμαστε. Θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά ο κύριος Κασελάκης. Σοφότεροι δεν γίναμε. Μάθαμε πόσα χρήματα έχει, πόσα ακίνητα έχει και τα λοιπά, Ανδριάννα. Πόσα δάνεια έχει. Τα δάνειά του, ακριβώς. Το από πού και τα λοιπά, σοφότεροι δεν γίναμε, εν πάση περιπτώσει. Ας κρατήσουμε 2-3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι για πρώτη φορά είδαμε τον Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει αυτοκριτική. Mm-hmm. Να λέει δηλαδή, ναι, ότι υπήρχε αυτή η εταιρεία, έπρεπε αυτή η εταιρεία να μην υπάρχει. Αλλά δεν το γνώριζα. Μέχρι εκεί όμως. Και αυτό ενδεχομένως γιατί είδε την ενόχληση την οποία υπήρχε στο εσωτερικό του κόμματός του, προκειμένου να μπορέσει να ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα θέματα, mm-hmm, τα οποία είναι η Δημοκρατία και πολύ καλώς έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά στην κυβέρνηση ότι εδώ υπάρχει ένα κενό, ότι εδώ κάτι υπάρχει και είναι δεδομένο και εύλογο να το σηκώσουν πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Η προβολή αυτή της περιουσιακής του κατάστασης, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να παρουσιάσει το ποθενέσχες, νομίζω ότι είναι πρωτοφανής, δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ θα επιμείνω αυτό στο. Αυτό που είδα, που κατάλαβα, είναι ότι το φέτος στην κρίση του κοινού, πείτε μας τώρα εσύ. Δηλαδή, όχι στην κρίση του νόμου, όχι κατά νόμων, αλλά κατά άνθρωπων. Μια μεγάλη συζήτηση. Θα ξαναπάω στο θέμα της αγνόησης του νόμου. Δηλαδή, είναι σαν να μην γνωρίζει, ακόμα και τώρα. Εν πάση περιπτώσει, έχει συμβούλους, Ανδριάννα, και να μην το γνωρίζει ο ίδιος. Συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες απαγορεύσεις. Είναι πρόεδρος κόμματος, έχει συμβούλους. Δεν το γνωρίζει ο ίδιος το πλαίσιο τώρα στη χώρα μας.
πρέπει να το γνωρίζουν οι σύμβουλοι του, οι άνθρωποι του κόμματος. Σωστά, σωστά. Θεωρώ, πιστεύω, ότι η επιλογή της αναμέτρησης με ένα άλλο ποθενέσιο, δηλαδή με αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι εγώ έχω κάνει αυτές τις παρανομίες, η Ντόρα έχει κάνει περισσότερες, ο Νίκος έχει κάνει περισσότερες, λέμε τώρα, οπότε εγώ είμαι αθώα, όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Δείχνει, αν θέλετε, ένα πολύ μεγάλο άγχος. Δείχνει την κατανόηση του ότι υπάρχει πρόβλημα στο θέμα του ποθενέσχες. Υπάρχει πρόβλημα και στον τρόπο δανειοδότησης του κόμματος μέσα από τα χρήματα τα οποία προήλθαν από την προσωπική περιουσία του κ. Βασιλάκη. Και επειδή υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, δείχνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να πετάξουμε τώρα στην μπάλα στην εξέδρα, να μιλήσουμε δηλαδή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το ποθενέσχες του Πρωθυπουργού, προκειμένου να καταλαγιάσει η σκόνη ή να φύγουν οι προβολείς από πάνω μας. Από πάνω του, στη συγκεκριμένη περίπτωση του κ. Κασελάκη. Δεν ξέρω γιατί μπήκε και ο Τάιλερ σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω για ποια ανάγκη. Δεν τον έβαλε κανένα τον Τάιλερ, μόνο τον έβαλε ο κ. Κασελάκης, ναι. Να βάλει και τον Τάιλερ στη διαδικασία, γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό στην πολιτική συζήτηση, δηλαδή το να έχουμε διάφορα χτυπήματα, για παράδειγμα, στη σύζυγο του Πρωθυπουργού, στην κυρία Μαρέβα Γκραμπόσκη Μητσοτάκη. Δεν ξέρω γιατί το ένιωσε αυτό εκείνη τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, γενικά θεωρώ ότι αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε είναι μια προβληματική κατάσταση όσον αφορά το θέμα της στήρησης των νόμων που είναι συγκεκριμένοι, γνωστοί στο ΣΥΡΙΖΑ, στους περισσότερους εξ αυτών, τους διαμορφώσανε και τους ψηφίσανε. Θα επαναλάβω ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε ο συγκεκριμένος νόμος για τις συμμετοχές ΕΦΣΟ. Εγώ δεν είδα κάποια άλλα στοιχεία. Μας βλέπω μέχρι την κάλπη να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Αυτό καταλαβαίνω ότι θα γίνεται. Είχαμε χθες το βαρόμετρό μας, σωστά. Σωστά. Με πολύ σημαντικά ευρήματα. Να τα δούμε λίγο, να τα σχολιάσουμε μαζί. Να ξεκινήσουμε από την εποχή. Πάμε λιγάκι. Πόσο πιθανό να απέχετε από τις ευρωεκλογές είναι το πρώτο μας ερώτημα. Βλέπουμε ηλικιακές ομάδες που είναι πολύ σημαντικό να τις ξεχωρίσουμε. Βλέπουμε ότι όσο πιο μικρή είναι η ηλικιακή ομάδα, οι ψηφοφόροι, τόσο μεγαλύτερα πιθανότητα είναι να απέχουν. 25,9% από ηλικίες 17-29, 30 έως 45 πολύ πιθανόν και αρκετά βλέπουμε ένα ποσοστό κοντά στο 21%, 22,4% είναι η επόμενη κατηγορία 46-55 και πέφτουν τα ποσοστά όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος που λέμε, έτσι. Πάντως εγώ βλέπω, Ανδριάνο, ότι θα πάνε να ψηφίσουν, θέλουν να ψηφίσουν. Εγώ θα σου πω ότι αν είναι έτσι όπως τα βλέπουμε από αυτά, δηλαδή στο 25-21 που είναι λίγο νωρίτερα 22, καλά είναι. Και το λέω καλά είναι, γιατί έχουμε δει και τα όσα συνέβησαν στις δημοτικές εκλογές. Που μιλάμε για εκλογές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη γειτονιά μας, την πόλη μας. Και η αποχή, δηλαδή, είχες να πας δίπλα, απλά να ψηφίσεις. Ναι. Και γνώρισες ότι θα βρεθείς με κόσμο, θα δεις τους φίλους, θα πήγαινες για ένα καφέ τέλος πάντων. Αχα. Και η αποχή άγγιξε πραγματικά ποσοστά ρεκόρ. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και μακάρι να δούμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται στις κάλπες. Λοιπόν. Τα έχουμε ξαναπεί. Η εποχή είναι το μεγαλύτερο, είναι μεγαλύτερη ανησυχία και για αυτές τις εκλογές. Το να συμμετέχουμε σε μια δημοκρατική διαδικασία όπως είναι οι εκλογές και για την Ευρωβουλή, για όλους μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς κρίνουμε το μέλλον μας και αποφασίζουμε γι' αυτό. Λοιπόν, το να για να δούμε πώς είναι. Νομίζω ότι είναι το μόνο πράγμα στο οποίο συμφωνούν όλα τα κόμματα. Σωστά, σωστά. Και το ακούμε και στις δηλώσεις καθημερινά. Για να δούμε την άποψη για τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων, τις θετικές απόψεις των όσων συμμετέχουν στην έρευνα. Ο κύριος Μητσοτάκης 38,5%. Ακολουθεί ο κύριος Κουτσούμπας, συμπαθής 35,2%. Η κυρία Κωνσταντοπούλου 35%. Νίκος Ανδρουλάκης 31,9%. Ανδρέας Λοβέρδος 27,4%. Πολύ πάνω από όσο παίρνει το κόμμα του στις δημοσκοπήσεις. Έτσι ο κύριος Λοβέρδος. Ο Στέφανος Κασελάκης 27,3%. Ο κύριος Βελόπουλος 24,5%. Γιάννος Βαρουφάκης 19,7%. Αλέξης Χαρίτης 19,2%. Ο Βασίλης Τίνγκας το 5,7%. Το κατάλληλος πρωθυπουργός ποιος είναι? Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι με 34,2%. Βλέπουμε εδώ τα ποσοστά. Τον πλησιάζει πολύ ο. Ποιος, ο κανένας τον πλησιάζει. Θα το δούμε αργότερα. Ο κύριος Κασελάκης είναι πάρα πολύ μακριά, 9,8%. Ο κύριος Ανδρουλάκης στο 3,7, βλέπουμε τον κύριο Κουτσούμπα στο 2,8, ο κύριος Βελόπουλος στο 4,9 και αν θα συνεχίσουμε να δούμε πού βρίσκεται ο κανένας. Είναι στο ποσοστό 32,6% ο κανένας. Λοιπόν, είναι δυνατός, παίζει για δεύτερος παίκτης. Έλα να σε ακούσουμε, Ανδριάνα. Ανδριάνα, κόλλησε. Δεν θέλει. Η μεγάλη διαφορά η οποία υπάρχει με υπαρκτό πρόσωπο, όχι με τον κανένα, Νίκο, γιατί
Θα σας θυμίσω παλαιότερες δημοσκοπήσεις όπου κανένας προηγείται σταθερά. Από την εποχή Σιμίτη μέχρι δεν θυμάμαι πότε, ο κανένας ήταν πρώτος και σταθερά στο σύνολο των δημοσκοπήσεων που είχαν δει το πώς τη δημοσίω του. Ναι. Εδώ φαντάζομαι ότι πρέπει να μείνουμε στην πολύ μεγάλη διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Στέφανο Κασελάκη σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Εγώ συνδέω και τις δύο ερωτήσεις. Εμένα μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών ο Στέφανος Κασελάκης, ενώ είναι δεύτερο στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την Υπουργεία, στην άλλη ερώτηση είναι πολύ πίσω. Μου προκάλεσε εντύπωση και το πόσο κοντά βρίσκεται ο κύριο Λοβέρντο με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτή τη διαφορά. Αυτή η διαφορά είναι αδιαφεσβήτητη και αυτή η διαφορά έχει πολύ μεγάλο δρόμο προκειμένου να υπερκεραστεί. Φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα κόμματα. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων 28,8, ο ΣΥΡΙΖΑ 14. Double score εδώ έχει η Νέα Δημοκρατία. 10,7 το ΠΑΣΟΚ, 6,9 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 7,8 η Ελληνική Λύση, 3,2 η Πλεύση Ελευθερίας, 2,9 η Νίκη, 2,3 το Μέρα 25, 2,4 η Νέα Αριστερά, 2,2 οι Δημοκράτες, 2,3 η Φωνή Λογικής και η Αναποφάσιστη στο 12,8%. Αντιστοίχως στην εκτίμηση ψήφου βλέπουμε 33% η Νέα Δημοκρατία, 16,2 ο ΣΥΡΙΖΑ, 12,3 το ΠΑΣΟΚ, 8 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 9 η Ελληνική Λύση, 3,7 Πλεύση Ελευθερίας, 3,4 η Νίκη, 2,6 Μέρα 25, 2,7 η Νέα Αριστερά, 2,5 οι Δημοκράτες και 2,6 η Φωνή Λογικής. Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι θα ξεκινήσουμε, μάλλον την επόμενη μέρα, από τη Δευτέρα, θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση για το θέμα των αποτελεσμάτων των εκλογών, που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως προς τη διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμμα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ποιος τελικώς θα είναι ο πύχης που θα έχει καταφέρει να περάσει η Νέα Δημοκρατία. Και μιλώ βεβαίως για το πύχη των ευρωεκλογών του 2019. Και μάλλον όχι, για να το θέσω διαφορετικά. Πόσο κοντά θα έχει καταφέρει να φτάσει στο ποσοστό των πρόσφατων εθνικών εκλογών. Θα δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ. Και εκεί θα ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ανάλογα με τα ποσοστά των κομμάτων. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, στην περίπτωση που δούμε τις δημοσκοπήσεις να επιβεβαιώνονται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα και εκεί θα ανοίξει μια εσωτερική συζήτηση για το τι ακριβώς συνέβη. Και εκεί το ποσοστό παίζει ρόλο. Από εκεί και μετά. Ανδριάννα, πάνω σε αυτό το οποίο λες. Σε αυτό που λες τώρα, στην εκτίμηση το ανώτατο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι είναι του ΠΑΣΟΚ, 14,1. Ενώ του ΣΥΡΙΖΑ το κατώτερο ποσοστό είναι το 14,2 στο εύρος τιμών. Άρα λοιπόν η θέση η δεύτερη έχει κλειδώσει. Μιλάμε τώρα για την θέση. Την Τρίτη, έτσι, το πόσο ανώτερο μπορεί να φτάσει το ΠΑΣΟΚ. Έλα, Ανδρέα. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να φτάσει σε αυτό το ανώτερο, στο 18,2, φαντάζομαι ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα τρέξει να πει ότι αυτή είναι μια δική του νίκη, σαφέστατα, ότι πέρασε το 17%, ναι. Πέρασε τον πύχη των εθνικών εκλογών, ορίστε, ένα κόμμα το οποίο όδευε προς διάλυση, καταφέραμε και το φέραμε σε ένα ποσοστό στο 18,2%, δεύτερο κόμμα και μάλιστα στις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε κτλ. Φαντάζομαι ποια θα είναι η πολιτική τοποθέτηση αμέσως μετά από αυτό. Το 14,2% δεν θα είναι καλό, γιατί θα είναι πολύ χαμηλότερο από το 17%. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι και εκεί θα το κρύψουν, ότι βγήκαμε από μια διάσπαση, βγήκαμε από πολλές γκρίνιες, βγήκαμε κτλ. Στο ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Σωστά. Για αυτό το 10,5 και για το 14,1, το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αν το ΠΑΣΟΚ έχει ένα υψηλό ποσοστό. Να δούμε και τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων. Εγώ αυτό περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, μου έχει προκαλέσει εντύπωση άμα τη εμφανίσει το κόμμα του κ. Λοβέρδου και το ποσοστό το οποίο κατέγραψε στην πρώτη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που το κόμμα, που ο κ. Λοβέρδος ανακοίνωσε τη δημιουργία του κόμματός του. Και το λέω αυτό γιατί φαίνεται πως υπάρχει τελικώς αυτή η δεξαμενή ψηφοφόρων, στην οποία είτε είναι απογοητευμένοι ψηφοφόροι από του ΠΑΣΟΚ, είτε είναι ψηφοφόροι από άλλα κόμματα, για παράδειγμα από τη Νέα Δημοκρατία, που ενδεχομένως θέλουν να ψηφίσουν κάτι άλλο, που να μην, ένα μικρότερο κόμμα, να μην είναι ούτε Ανδριάννα, το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε τη διαχρονική εξέλιξη της ψήφου τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Από το 34,3 πάμε στο 33%. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει ανέβει από το 12,5 στο 16. Βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ την πτώση του από το 14,6 στο 12,3. Καταλαβαίνεις λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Βλέπουμε την πτώση του Κομμουνιστικού Κόμματος, μια σταθερότητα στην πορεία του κύριου Βελόπουλου.
Βλέπουμε ότι υπάρχουν αυξομοιώσεις ανάλογα με τη χρονική περίοδο. Και το 75% δηλώνει ότι έχουμε αποφασίσει τι θα ψηφίσουμε. Ξέρουμε τι θα κάνουμε. Οι αναποφάσιστοι είναι οι υπόλοιπες. Μπορεί και να αλλάξω μέχρι την Κυριακή, μας λέει ένα 13,6%. Και ίσως απέχω τελικά ένα 5%. Άρα, 18,6% λοιπόν, δεν αμεληταίο. Δεν αμεληταίο. Ναι. Το 18,6%. Όχι, δεν είναι μικρό. Έχεις δίκιο τώρα. Δεν είναι μικρό. 18,6% δεν είναι μικρό. Mm-hmm. Βέβαια, εγώ στην προηγούμενη κάρτα. Στη διαχρονική εξέλιξη. Στη διαχρονική εξέλιξη, ναι, ναι. Ναι. Θεωρώ ότι αξίζει να δούμε τις χρονικές στιγμές που έχουμε την άνοδο και για τα δύο κόμματα, και για την Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα τη συνδέσω με το γεγονός ότι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο Στέφανος Κασελάκης βγήκαν στον κόσμο. Θα το συνδέσω με τις διακοπές του Πάσχα, δηλαδή με το γεγονός ότι βρέθηκε ο περισσότερος κόσμος στο χωριό του. Ήταν η πρώτη, αν θέλετε, ανάσα την οποία είχαμε μετά από έναν δύσκολο χειμώνα για όλους μας. Και την παρουσία αυτή, δηλαδή την άνοδο την οποία βλέπουμε, την παρουσία αυτή στο γεγονός ότι αποφάσισαν να κάνουν εξορμήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από χωριό στο χωριό, να συζητήσουν, να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει και να βρεθούν αντιμέτωποι κατά πρόσωπο με τα προβλήματα του κόσμου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.